Η ίδρυση της αρχαίας Ιεράπιτνας σχετίζεται με την μυθολογική παράδοση της Ρόδου, που αναφέρει ότι ο ιδρυτής της, ο Κύρβας, ένας από τους κορύβαντες, ήρθε από την Ρόδο μαζί με την Ρέα. Κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης της Κρήτης, η Ιεράπιτνα αντιστάθηκε στους κατακτητές περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Κρήτης, οι οποίοι την κατέστρεψαν στη διάρκεια των σκληρών πολεμικών επιχειρήσεων. Η Ιεράπιτνα γνώρισε ξανά μεγάλη οικονομική ακμή, όπως δείχνουν τα νομίσματα, τα αγάλματα, τα κτίρια και οι επιγραφές. Το 828 όμως ακολούθησε η κατάληψη της Κρήτης από τους Σαραγινούς του Αμπού Χαφσουμάρ. Η πόλη καταστράφηκε τότε από τους Άραβες, οι οποίοι στη συνέχεια την ανοικοδόμησαν και την χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο στις πειρατικές επιδρομές στη θάλασσα της Μπαρμπαριάς, όπως ονόμαζαν τότε το νότιο κρητικό πέλαγος. Στην τουρκική απογραφή του 1671, η Ιεράπετρα είχε 266 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κρητικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά.